Τώρα, τι λέει η εισήγησή σας στο Τσίπρα? Έμαθα, κύριε Υπουργέ, ότι ετοιμάζεται ένα οικονομικό σχέδιο που αφορά τους μετανάστες. Αληθεύει ότι το σχέδιό σας αφορά πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν οικονομική βάση και η οποία η οικονομική τους βάση μπορεί να αποβεί θετικά για την ελληνική οικονομία? Ελάτε. Προσέξτε, δουλειά μας είναι να ψάχνουμε για ξένες επενδύσεις. Ελάτε. Και ψάχνουμε παντού, σε όλο τον κόσμο, στη Μέση Ανατολή, στην Νάπα Ανατολή, ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οπότε η σκέψη είναι η εξής, που έχει εφαρμοστεί από άλλες χώρες. Η σκέψη είναι να γίνει μια καταγραφή του οικονομικού προφίλ, μάλιστα, των μεταναστών, ναι, και στο σύνολο αυτών υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν ένα σύνολο χρημάτων που βρίσκεται σε κάποιες τράπεζες του εξωτερικού. Αυτό το σύνολο των ατόμων μπορεί να ενταχθεί σε μια ρύθμιση που έχουμε, μάλιστα, ή να γίνει μια καινούργια ρύθμιση, αναφέρομαι στην υφιστάμενη ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία αν κάποιος φέρει 250.000 ευρώ στη χώρα, ναι, τότε έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση ως προς την αγορά μιας κατοικίας και ως προς το δικαίωμα παραμονής στη χώρα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι αν κάποιος επιχειρηματίας, Σύριος, φέρει ένα τέτοιο ποσό ή ένα άλλο ποσό, τότε αυτός εδώ επιχειρηματίας μπορεί πρώτα-πρώτα να μεταφερθεί σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι. Μάλιστα. Και τα χρήματα, ξέρετε, τα παίρνουμε από δύο φορείς. Ναι. Και συγχρόνως στο πλαίσιο μιας εξυπηρέτησης που θα υπάρχει, αυτά τα χρήματα να τα επενδύσει στη χώρα με τη βοήθεια κάποιων κινήτρων που εντάσσονται είτε στον επενδυτικό μας νόμο είτε σε κάποιο άλλο νόμο που θα βρούμε. Και εδώ δεν ακούγεται άσχημο το πρόγραμμα αυτό. Δεν ακούγεται άσχημο. Και εδώ, πότε θα είναι έτοιμο, αγαπητέ κύριε Υπουργέ? Μπορεί να μπει... Ναι. Κοιτάξτε, η εισήγηση θα κατευθεί στον Υπουργό Εξωτερικών, ναι, με κοινοποίηση στους αρμόδιους υπουργούς και φυσικά στο γραφείο του Πρωθυπουργού, και από εκεί και πέρα οι εμπλεκόμενοι στο συγκεκριμένο πρόβλημα των μεταναστών μπορούν να μελετήσουν την εισήγηση και να αποφασίσουν. Και εκείνο το σημαντικό, αν θέλετε, μέρος της εισήγησης είναι ότι τα κέρδη που θα εξασφαλιστούν από αυτή τη διαδικασία δεν θα εξαχθούν, θα παραμείνουν στη χώρα για τον χρόνο όπου θα υπάρχουν τα κίνητρα τα επενδυτικά. Και παράλληλα, βέβαια, μπορεί να υπάρχει ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, εισαγωγής των ελληνικών, προσαρμογής στην κοινωνική ζωή της χώρας και γενικά όπως συμπεριφερόμαστε όλους τους ξένους επενδυτές που τους ψάχνουμε, μάλιστα, στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν, ενδεχομένως να έχουμε κάποιους που βρίσκονται στο σαφής εσωτερικό. Υπουργέ, του οικονομικού προφίλ. Καταγραφή των μεταναστών. Οι ροές έχουν λίγο